Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις προσφωνήσεις του κυρίου Υπαρχηγού Γεθά και να μην καταναλώσω τον χρόνο σας γι' αυτό. Θα ήθελα να πω όμως ότι χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την σημερινή μερίδα της Σχολής Εθνικής Άμυνας για τα 100 χρόνια της πολύ σημαντικής συνθήκης της Λοζάνης, που πέραν των άλλων, στα οποία θα αναφερθώ σε λίγο, αποτελεί και την, σε μεγάλο βαθμό την αποτύπωση σε επίπεδο διεθνούς δικαίου των ελληνοτουρκικών σχέσεων μεταξύ του 1923 και του 2023. Βεβαίως, αυτή η ημερίδα δεν διεξάγεται εν κενό χρόνο. Διεξάγεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου η περιοχή μας βιώνει δύο μείζονες αναφλέξεις, μία στο βορρά, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και μία νότιο-ανατολικά, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την απόλυτη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, όπως και να επαναλάβω το αυτονόητο ότι η προστασία των αμάχων οφείλει πάντοτε να είναι μέγιστη προτεραιότητα. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να σχολιάσω κάτι που αφορά τη συνθήκη και ετέθη από τον διοικητή της σχολής. Ίσως στην ελληνική κοινή γνώμη υπάρχει η εντύπωση σε μεγάλο βαθμό ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη η οποία αφορά μόνο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βεβαίως, αυτό απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια. Η Λοζάνη είναι μια διεθνή συμφωνία. Εκτός από την Ελλάδα και την Τουρκία, την έχουν υπογράψει και άλλες χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ρουμανία και το τότε βασίλειο των Σερβών, Κροατών και Σλοβαίνων. Με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργός Εξωτερικών της πατρίδας μας, είχα κατά το δυνατόν προσπαθήσει να αναδείξω αυτό το στοιχείο της Λοζάνης, επισκεπτόμενος όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Ως στατιστικό μέγεθος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλες αυτές τις χώρες συνολικά τις είχα επισκεφθεί 46 φορές, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Η θέση της Ιαπωνίας όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας παρεπιπτόντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Ελλάδα, ταυτίζοντα σχεδόν με τις ελληνικές θέσεις, όπως και άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Αυστραλία. Πρέπει να ξεκινήσουμε από μια κάθετη τοποθέτηση, ότι ουδείς στην διεθνή κοινότητα πρέπει να αφαιθεί, να οραματίζεται αμφισβητήσεις ή αν θέλετε με κομψότερη διατύπωση λόγου, επικαιροποιήσεις της συνθήκης της Λοζάνης. Διότι στην πραγματικότητα ουδείς επιτρέπεται να ονειρεύεται και να φαντάζεται αλλαγή συνόρων είτε στην ευρύτερη περιοχή μας, για να είμαι και σαφής, είτε οπουδήποτε αλλού. Και πρέπει σαφέστατα να καταδικάζουμε κάθε στάση αναθεωρητισμού. Η ελληνική δημοκρατία αντιμετωπίζει τη συνθήκη ως εχέγγυο της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και της πολιτικής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μας και βεβαίως και της ελληνικής δημοκρατίας. Και αυτό δεν επιδέχεται η ασδήποτε παρερμηνίας. Είναι φανερό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το περιβάλλον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχει βελτιωθεί σε σχέση με την ένταση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία και την επίσκεψη που έκανα αμέσως μετά, νομίζω δόθηκε μια ευκαιρία να ανοίξει ένα παράθυρο συζήτησης με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου. Όμως και σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως σαφής, διάλογος δεν νοείται ανεφορείων.
δεν νοείται εκτός ή οσδήποτε πλαισίου. Οι συζητήσεις μεταξύ κρατών δεν συνιστούν φιλοσοφικές αναζητήσεις ή αναζητήσεις εν κενό δικαίου. Οποιαδήποτε συζήτηση μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας και οποιαδήποτε σοβαρή ελπίδα για ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση μας 100 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να θεωρεί απολύτως δεδομένες τις προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης, όπως επίσης και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Και όλα αυτά μέσα στο ευρύτερο, προφανώς αποδεκτό από όλους πλαίσιο των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ή για να το εξηγήσω verbatim για να μην υφίστανται ή οσδήποτε παρεξηγήσεις. Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαλόγου ή ασδήποτε χώρες. Αυτό άλλωστε είναι και το θεμέλιο της ξεκάθαρης τάσης που πήρε η χώρα μας μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Με αυτόν τον τρόπο εξηγήσαμε προς την ελληνική κοινωνία την σαφήνεια και την ορθότητα της θέσης μας. Είναι λοιπόν, νομίζω, εξαιρετική ευκαιρία να υπάρξει μια βαθιά συζήτηση για την συνθήκη της Λοζάνης, ειδικά στο πλαίσιο της Σχολής Εθνικής Αμήνης, μια συνθήκη παρεμπιπτόντος που ορισμένα άρθρα της δεν έχουν τηρηθεί. Μπορώ να σας αναφέρω το άρθρο 14, παραδείγματος χάρη, που αφορά τα δικαιώματα των Ελλήνων της Ήβρου και της Τενέδου και το καθεστώς διακυβέρνησης των νησιών αυτών. Η συζήτηση αυτή, νομίζω, όχι μόνο προάγει τη γνώση, αλλά προάγει και την ευρύτερη αντίληψη της βασικότητας της συνθήκης αυτής για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή μας. Από την έννοια αυτή, λοιπόν, επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είμαι βέβαιος με τους εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται εδώ, η επιτυχία αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.